Πράξη έκανε τη δέσμευσή του ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής προς το Δήμο Τεμπών μετά τις πιέσεις και τις αντιδράσεις των κατοίκων για τους πρόσφυγες που είχαν φτάσει νύχτα σε Αμπελάκια και Καστρί Λουτρό. Υπό την πίεση και τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, ο Δήμαρχος μάλιστα είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί εάν δεν τηρηθεί η σχετική δέσμευση του Υπουργείου. Οι πρόσφυγες είχαν φτάσει νύχτα στις 30 Σεπτεμβρίου με λεωφορεία από το Λαύριο, χωρίς να είχε προηγηθεί καμία ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Χτες αποχώρησαν από τα Αμπελάκια όπου φιλοξενούνταν σε ιδιωτική επιχείρηση πρόσφυγες. Δηλώνουμε ικανοποιημένοι για αυτή την εξέλιξη και φυσικά υπάρχει και διάχυτη ικανοποίηση στους κατοίκους των Αμπελακίων και όχι μόνο. Βέβαια όλα αυτά που σε έχω τονίσει και στο παρελθόν ήταν δέσμευση του Υπουργού του κ. Μηταράκη. Μετά από πίεση δική μας και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και προσωπική δική μου για παραίτηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε και ο Άγιος φοβέρα θέλει, οπότε πραγματικά έτσι χαιρόμαστε που η κυβέρνηση κατάλαβε το πρόβλημα και τηρεί τις δεσμεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά ήταν 85 άτομα, 53 στο Καστρί Λουτρό και 32 στα Αμπελάκια. Ο Δήμαρχος Τεμπών εκτιμά πλέον ότι είναι θέμα χρόνου η αποχώρηση και των υπολείπων προσφύγων από τα παράλια της Αιγάνης.